Γεια χαρά σε όλους τους φίλους του Chris Fishing. Στο σημερινό επεισόδιο πάμε να δούμε πώς θα δέσουμε τα αγκίστρια πάνω στο παράμαλό μας. Υπάρχουν πολλοί κόμποι, εμείς πάμε να δούμε 7. Θα δούμε κόμπους με τους οποίους δένουμε αγκίστρια με παλέτα και κόμπους με τους οποίους θα δέσουμε αγκίστρια με μάτι. Ένας από τους πιο αγαπημένους μου κόμπους στο δέσιμο αγκιστρίου με μάτι είναι ο Circle Hook Knot. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται. Προσέχουμε πάντα στα αγκίστρια που είναι με μάτι να περνάει το νήμα μας ή η πετονιά μας από την μπροστινή πλευρά του αγκιστρίου προς τα πίσω. Αφήνουμε 15-20 πόντους περίπου και κάνουμε ένα loop πάνω στο αγκίστρι και κρατάμε την άκρη του. Έτσι. Στη συνέχεια κρατάμε σε αυτή την πλευρά με το αριστερό μας χέρι και πιάνουμε τη δεξιά πλευρά και κάνουμε μία θηλιά, εδώ, μία, σπήρα, δύο. Προσέχουμε μόνο, έτσι όπως το στρίβουμε, να μην μας γυρνάνε. Μπορούμε να το πιάσουμε και λίγο πιο κοντά με το αριστερό μας χέρι και να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τα πίσω για να μην γυρνάνε όλα. 1, 2, 3 έχουμε τώρα. 4, 5, 6, 7. Εφόσον λοιπόν έρθουμε εδώ, περνάμε την άκρη μέσα από το loop. Κρατάμε με το αριστερό μας χέρι και με το δεξί χέρι αρχίζουμε και σφίγγουμε. Σφίγγουμε μετά και εδώ λίγο το περίσσευμα, σφίγγουμε και αυτό, κόβουμε το περίσσευμα. Και ο κόμπος μας είναι έτοιμος. Ένας άλλος πολύ εύκολος χόμπος που μοιάζει πολύ με τον Snell Knot ή Circle Hook Knot είναι ο Easy Snell. Πώς γίνεται αυτός? Περνάμε η μπετονιά μας ή το νήμα μας μέσα από το αγκίστρι, από μπροστά προς τα πίσω. Φέρνουμε πίσω και κάνουμε ένα loop. Κρατώντας λοιπόν το loop, αρχίζουμε και περιστρέφουμε την άκρη του παράμαλού μας, του leader μας, από κάτω προς τα πάνω. 1, 2, από 4 μέχρι 6, 7 φορές είναι μια χαρά. Και αφού το περιστρέψαμε, το περνάμε μέσα από το loop. Σφίγγουμε και ο κόμπος μας είναι έτοιμος. Ο τρίτος κόμπος που θα δείξουμε είναι ο Uni Knot Snell. Περνάμε από μέσα το leader μας. Κατά αυτόν τον τρόπο, κάνουμε ένα loop και κρατάμε το loop έτσι. Πιάνουμε τώρα την άκρη του leader μας και περνάμε. 1, 2, 3, 4, πέντε φορές. Κάνουμε
Κρατάμε εδώ με το δεξί μας χέρι και συνέχεια σφίγγουμε. Και αυτός εδώ είναι Uni Not Snare. Ο πιο γνωστός κόμπος για το δέσιμο του αγκιστρίου είναι ο παραδοσιακός κόμπος που ονομάζεται Traditional Snell Knot. Περνάμε την άκρη από μέσα. Αυτός γίνεται και αυτός, αλλά και ο προηγούμενος κόμπος, γίνεται σε αγκίστρια και με μάτι και χωρίς μάτι. Κάνουμε ένα loop και στη συνέχεια, κρατώντας εδώ, περνάμε 1, 2, 3, 4, 5. Σφίγγουμε στην αντίθετη πλευρά του εδώ. Και αυτός ο κόμπος είναι παραδοσιακός Traditional Snell Knot. Γίνεται σε αγκίστρια με παλέτα και σε αγκίστρια με μάτι. Ο πέμπτος κόμπος που θα δείξουμε είναι ο Knotless Knot. Και αυτός, όπως λέει και το όνομά του, είναι κόμπος χωρίς κόμπο. Περνάμε από μέσα, κρατάμε εδώ, στη συνέχεια παίρνουμε την άκρη και περνάμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 φορές. Σε αυτό το κόμπο είναι απαραίτητο να το περάσουμε πολλές φορές. Στη συνέχεια περνάμε από εδώ, πάνω, ξανά από το μάτι και σφίγγουμε. Δεν έχει κόμπο και είναι πολύ εύκολο μετά να τον λύσουμε αν θέλουμε. Δεν τον εμπιστεύομαι και πολύ αυτό τον κόμπο η αλήθεια, αλλά καλό είναι να τον δείξουμε. Άλλος ένας, ο έκτος κόμπος που θα δείξουμε είναι ο Egg Loop Knot. Περνάμε την άκρη μέσα από το μάτι και το φέρνουμε εδώ και το κρατάμε με το αριστερό μας χέρι. Στη συνέχεια παίρνουμε εδώ και αρχίζουμε και κάνουμε σπήρες γύρω από το αγκίστρι, έτσι. Κάνουμε γύρω στις 6 σπήρες και μόλις φτάσουμε εδώ πέρα πιάνουμε την άκρη του παράμαλου μας, του λίμπερ μας, και την περνάμε από την αντίθετη πλευρά, από την έξω πλευρά του αγκιστρίου προς τα μέσα. Εδώ. Και το κρατάμε μετά παράλληλα στο αγκίστρι, μαζί με την άλλη την άκρη. Πιάνουμε αυτή εδώ την άκρη που κάναμε τις σπήρες λοιπόν τώρα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλες σπήρες γύρω από το αγκίστρι και από το λίντερ μας. Και στη συνέχεια θα σφίξουμε. Προσέχουμε όταν φτάσουμε εδώ πέρα ο κόμπος μας να μην περάσει από μέσα, να είναι από την έξω πλευρά λοιπόν του αγκιστρίου. Και ερχόμαστε έτσι και ο κόμπος μας είναι έτοιμος. Είναι από τους πιο δυνατούς κόμπους αυτός εδώ. Και αυτός λοιπόν είναι ο Egg Loop Knot. Και ο έβδομος κόμπος που θα δείξουμε είναι ο Silly Snell, όπως λέει και το όνομά του, τεμπέλικος κόμπος. Περνάμε ξανά από μέσα, από το μάτι. Κρατάμε εδώ και κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5 σπήρες και ξανά 5 πίσω. 1, 2, 3, 4, 5. Και στη συνέχεια κρατάμε με το δεξί μας χέρι εδώ,
αφήνουμε λίγο λάσκο εδώ πέρα και περνάμε αυτό από μέσα. Σφίγγουμε, το φέρνουμε κάτω αυτό. Σφίγγουμε καλά. Και αυτός εδώ είναι ο Silly Snell Knot. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, γράψτε μου στα σχόλια τι σας άρεσε, κάντε εγγραφή όποιοι δεν έχετε κάνει και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο.